Ναι, πράγματι. Όντως η περιφερειακή όταν καβάλασα και ανεθάσω, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει περιοριστεί πάρα πολύ η διασπορά του κορονοϊού, του COVID-19 και για αυτόν τον λόγο και η μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο της Νεκαβάλας αλλά και η κορονοκλινική, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί, έχουν μειωθεί οι ασθενείς και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι είναι και κάτω από τα όρια του συναγερμού. Επομένως, φαίνεται ότι πάμε καλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει φυσικασμός. Γι' αυτό τον λόγο και την Παρασκευή, με το άνοιγμα του λιανικού εμπορίου, βγήκαμε με υπηρεσιακούς παράγοντες από τη διεύθυνση εμπορίου, κάναμε μια βόλτα στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της πόλης της Καβάλας, για να ενημερώσουμε και τους καταναλωτές αλλά και τους καταστηματάρχες ότι συνεχίζουμε να τηρούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να υπάρχει υψηλό αίσθημα ατομικής ευθύνης, ώστε να μην γυρίσουμε σε καταστάσεις που είχαμε πριν από ένα και δύο μήνες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όντως οι επιχειρήσεις στο λιανεμπόριο που ήταν κλειστό όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι επιχειρηματίες, οι έμποροι είδαν τα εισοδήματά τους να μηδενίζονται, έχουν υποστεί τεράστιες οικονομικές ζημίες και με το άνοιγμα της αγοράς όλοι ευελπιστούμε ότι είναι να κινηθεί η πραγματική οικονομία. Από την άλλη όμως, αυτό κάναμε και ρίσαμε ιδιαίτερα στους καταναλωτές, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τουλάχιστον στην Καβάλα μπορώ να πω ότι τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Εκεί που υπήρξε ένα πρόβλημα και το οποίο το θίξαμε ήταν ο κόσμος, οι πολίτες, οι καταναλωτές έξω από τα καταστήματα, προκειμένου να μπουν σε μια επιχείρηση, εκεί όντως δεν κρατούσαν τις αποστάσεις. Τους ενημερώσαμε, και τους νόμιμους εκπροσώπους των επιχειρήσεων αυτών, ώστε να βάλουν κάποιες κίτρινες κορδέλες προειδοποιητικές, ώστε να ξέρουν οι πολίτες, οι καταναλωτές που πρέπει να σταθούν. Από εκεί πέρα, αυτούς τους λόγους θα συνεχίσουμε να τους κάνουμε τις υπηρεσίες μας, γιατί πρωτίστως πιστεύω ότι για να βγούμε νικητές και θα βγούμε νικητές από αυτόν τον αόρατο εχθρό, πρέπει να φοράμε μάσκες, πρέπει να τηρούμε τις αποστάσεις, πρέπει να έχουμε υψηλό αίσθημα ατομικής ευθύνης. Και ένας επιχειρηματικός κόσμος και εμπορικός κόσμος με πολλά προβλήματα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, θέλουν και τη στήριξη της περιφέρειας. Τι γίνεται με εκείνο το πρόγραμμα, το περίφημο πρόγραμμα ενίσχυσης? Κοιτάξτε, πράγματι ήταν ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Περιφερειάρχης, ο Χρήστος Μέτσιος, και βλέπετε το πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου ενισχύαμε τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους. Στη συνέχεια πάρα πολλές περιφέρειες της χώρας μας το ακολούθησαν. Επομένως, είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Από ό,τι γνωρίζω από την κυρία Ιωαννίδου, την προσωρινή πρόεδρος του δεσμού, ότι ήδη έχουν επεξεργαστεί περίπου 1.000 αιτήσεις. Έχουν υποβληθεί μέχρι και σήμερα περίπου 22.000 αιτήσεις. Και εδώ σε των επόμενων ημερών θα έχουν επεξεργαστεί και άλλες 6.000. Επομένως, προχωράμε. Ξέρω ότι υπάρχει μια δυσκολία και μια καθυστέρηση, αλλά αυτό δεν αφορά, δεν ευθύνεται η περιφέρεια, αλλά είναι καθαρά θέμα γραφειοκρατικό. Από εκεί πέρα, να σας πω ότι απέστειλε και μια επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς, στον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, στον Υπουργό Ανάπτυξης, στον κύριο Γεωργιάδη και στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Παπαθανασίου, όπου τους τονίζω ότι οι περιφέρειες μέσα από τα περιφερειακά τους προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και εν ώψη της πανδημίας ενισχύουν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους προκειμένου να περιορίσουν τις ζημίες που έχουν υποστεί. Και μάλιστα με το ποσό της μη επιστρεπτείας επιχορήγησης, η οποία όμως, κύριε Φυλακτέ, δεν είναι ούτε ακατάσχετη αλλά ούτε και αφορολόγητη. Γι' αυτό το λόγο απέστειλε, όπως σας είπα, επιστολή, όπου ζητώ μεταξύ άλλων αυτό που ισχύει με τις επιστρεπτές που εγκρίνει η κυβέρνηση, το κράτος, να ισχύει και για τη μη επιστρεπτεία που δίνουν όλες οι περιφέρειες, όπως δίνει και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να είναι ακατάσχετη αλλά και αφορολόγητη. Νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα. Νομίζω ότι οι υπουργοί θα κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση,